διαδικασία για πολεοδομική και οικοδομική αδειοδότηση βάζει η κυβέρνηση. Κατά την παρουσίαση του νέου πλαισίου αδειοδότηση, ο Υπουργό Εσωτερικών επεσήμανε την αναγκαιότητα για εξυγχρονισμό των απαραίτητων διαδικασιών. Από την 1η του Οκτώβρη του 2020. Τερματίζεται η χρονοβόρα λοιπόν διαδικασία έκδοση των πολεοδομικών αδειών, τερματίζεται η ταλαιπωρία των πολιτών, η αχρίαστη γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια και τα δικαιολογημένα μέχρι σήμερα μουρμουριτά. Αναφορικά με τον χρόνο έκδοση των πολεοδομικών αδειών, όσοι καταθέτουν σε έντυπη μορφή την αίτηση, η πολεοδομική άδεια θα εκδίδεται εντό 20 ημερών. Ενώ όσε αιτήσει κατατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή, οι άδειε θα εκδίδονται σε μόλι 10 ημέρε. Από 1η Ιανουαρίου του 2022, όλε οι πολεοδομικέ άδειε μέχρι δύο μονάδων κατοικία θα εκδίδονται από όλε τι αρχέ αδειοδότηση μέσα σε 10 ημέρε. Αλλαγέ έρχονται και για τι άδειε οικοδομή, αφού από, από την 1η Οκτωβρίου του τρέχοντο έτου οι επαρχιακέ διοικήσει θα δέχονται και ηλεκτρονικέ αιτήσει. Σε αυτή την περίπτωση, η άδεια θα εκτίδεται σε διάστημα 10 ημερών. Ενώ εάν η αίτηση κατατεθεί σε έντυπη μορφή, η αδειοδότηση θα γίνει εντό 20 ημερών. Ιδιαίτερα για τι άδειε οικοδομή, η επίσπευση τη διαδικασία κατέστη δυνατή με την απλούστευση των απαιτητέων εγγράφων αλλά και την απομέρους των μελετητών ανάληψη της ευθύνης του υπολογισμού και της υποβολής των δικαιωμάτων και τελών της άδειας με την χρήση ηλεκτρονικού εργαλείου. Πάντως, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, από την 1η Ιανουαρίου του 2022 θα εφαρμοστεί ολοκληρωτικά η ηλεκτρονική αποδοχή αιτήσεων, οπότε και τερματίζεται η κατάθεση έντυπων αιτήσεων. Να καταρχάς για το μικρό λάθο